τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τον διακόπτη στην ενέργεια που θα τεθεί σε εφαρμογή στο δημόσιο τομέα, επιχείρησε να αποκωδικοποιήσει στα του Δήμου της Ρόδου ο αντιδήμαρχος τύπου και επικοινωνίας Κώστας Ταρασλιάς. Μεταξύ άλλων επεσήμανε και τα εξής: «Είναι γεγονός ότι με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις τιμές των καυσίμων, το ενεργειακό θέμα πρέπει να απασχολήσει και τις δημόσιες υπηρεσίες. Δυστυχώς έχουμε δει επανειλημμένα σε δημόσιες υπηρεσίες ανοιχτά φώτα το βράδυ, ξεχασμένα air condition, ξεχασμένα κομπιούτερ ανοιχτά, αλλά επίσης να πούμε ότι έχουμε δει πολλές φορές να έχει ξημερώσει και ο δημοτικός φωτισμός να είναι ακόμα ανοιχτός. Αμέσως καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν συνιστά μία μείωση των υπηρεσιών των Δήμων προς τους πολίτες, αλλά μία καλύτερη εποπτεία. Δεν είναι τυχαίο ότι ζητάνε να οριστεί ένας υπεύθυνος για τα κτίρια και γενικότερα κάποιος ο οποίος να ελέγχει αν τηρούνται κάποια πράγματα. Νομίζω ότι όλοι θα πειθαρχήσουν σε αυτό το κομμάτι και είναι λογικό και νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι», είπε ο Κώστας Ταρασλιάς. «Δεν πιστεύω στη λογική των κυρώσεων», πρόσθεσε, «πιστεύω στη λογική της συζήτησης και πράγματι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι η στιγμή να ευαισθητοποιηθούμε», τόνισε χαρακτηριστικά.